Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 5η, 6 Ιουλίου του 2023. Απλά να σας ενημερώσω από τώρα, στις 12 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, στις 19:30, 7:30 ώρα το απόγευμα, το βράδυ δηλαδή, η Εύξη Νοσηλεύσης Αθηνών και η Περιφέρεια Αττικής, ή μάλλον η Περιφέρεια Αττικής και Εύξη Νοσηλεύσης Αθηνών, της οποίας Ευξήνου Λέσης Αθηνών είμαι Γενικός Γραμματέας, θα διοργανώσει μία εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης. Η Συνθήκη της Λοζάνης υπογράφηκε στις 24 Ιουλίου του 1923. Τον Ιούλιο συμπληρώνονται 100 χρόνια. Δεν μπορούσαμε να την κάνουμε στις 24 Ιουλίου για διάφορους λόγους, κυρίως γιατί δεν θα υπήρχε κόσμος στην Αθήνα, θα είχε φύγει. Οπότε διοργανώνεται την ημέρα αυτή, που η ημέρα αυτή συμπίπτηκε με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, όπου τα χάδια στην Τουρκία πάνε και έρχονται πανταχώθεν. Τα χάδια, επαναλαμβάνω. Εν πάση περιπτώσει, στην ομιλία, στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και καθηγητής και οι δύο καθηγητές της νομικής, ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο Άγγελος Συρίγος και ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου. Οι δύο πρώτοι θα μιλήσουν για τις νομικές πτυχές της Συνθήκης της Λοζάνης. Ο Άγγελος Συρίγος θα μιλήσει ως διεθνολόγος τις πτυχές των διεθνών σχέσεων, από την πλευρά των διεθνών σχέσεων, και ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου θα θίξει την ιστορική πλευρά. Θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Καμπουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη ότι μπορεί να μην έχουμε καρέκλες για όλους, έτσι. Άρα όσοι φίλοι της εκπομπής θέλουν να παρακολουθήσουν αυτήν την εξαιρετικής σημασίας εκδήλωση, μπορούν να έρθουν στην Λέσχη. Η Λέσχη βρίσκεται στην οδό Ψαρομιλίγκου 29 στον Κεραμικό. Η εκδήλωση θα γίνει με θέα την Ακρόπολη δηλαδή. Για όσους δε, τα βλέπω τώρα διάφορους που εκφράζουν ενστάσεις για τα πρόσωπα των συμμετεχόντων. Ακούστε, στην εκδήλωση δεν παρουσιάζεται η πολιτική σταδιοδρομία και η διαδρομή του καθενός. Στην εκδήλωση, στη συγκεκριμένη αλλά και σε κάθε εκδήλωση, ο ομιλών έρχεται με την επιστημονική του ιδιότητα να καταθέσει την άποψή του αλλά και τις γνώσεις του για ένα σημαντικό θέμα. Και επειδή η Συνθήκη της Λοζάνης είναι ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο οικοδομήθηκαν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις τον 20ο και τον 21ο αιώνα, και επειδή η Συνθήκη της Λοζάνης και η επακολουθήσασα Συνθήκη του Μοντρέ είναι στο στόχαστο της Τουρκίας, θέλει να την αναθεωρήσει εποφελία της, γι' αυτό θεωρώ ότι θα γίνει μια εξαιρετική εκδήλωση. Θεωρώ ότι η φυσική παρουσία είναι καλύτερη ασφαλώς, είναι η λεγόμενη μέθεξη, και φυσικά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και μια όσο το δυνατόν επαγγελματική μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης, να την παρουσιάσουμε είτε ως σύνολο είτε και τις εισηγήσεις του καθενός εισηγητού προσωπικά. Λοιπόν, αυτά ως προαναγγελία. Τετάρτη, 12 Ιουλίου, 19:30, κτίριο Αύλιος Χώρος της Ευξήνου Λέσχης Αθηνών, Ψαρομιλίγκου 29, Κεραμικός, είσοδος ελεύθερη, με την επιφύλαξη ότι μπορεί να μην βρείτε όλοι καρέκλες, αλλά σε κάθε περίπτωση η εμπειρία θα είναι ωραία. Λοιπόν, αυτά, πάμε τώρα στη Γαλλία. Στη Γαλλία είδα ότι, εγώ δεν έχω ζήσει στη Γαλλία, έχω φίλους που έζησαν στη Γαλλία, ενώ για πολλά χρόνια και στη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής, και κάποιοι στη διάρκεια της κατοχής, κάποιοι μετακατοχικά, και όντως μου λένε ότι είναι μια χώρα εργαστήρι, είναι εργαστήρι της ιδεολογιών, των νέων ρευμάτων σκέψης. Είναι αλήθεια αυτό, θυμάστε τώρα το Μάη του 68, υπό αυτή την έννοια κάθε άλλο παρά αντιδημοκρατική χώρα θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, και φυσικά μπορεί κοινωνικής φύσης προβλήματα να έπαιξαν, τα έχουμε πει,
ότι η κοινωνική, πολιτισμική, καλλιτεχνική, οικονομική και πολιτική ένταξη αυτών των ανθρώπων είναι το στοίχημα. Όσοι είναι αποκλεισμένοι, όταν δεν έχεις να χάσεις τίποτα, πας καταστρέφεις αυτά που έχει κάνει ο άλλος. Είναι και θέμα παιδείας, είναι και θέμα δηλητηρίου που ρίχνουν στις ψυχές και στο μυαλό αυτών των ανθρώπων, είτε στα τζαμιά, είτε λόγω της θρησκείας, είτε διάφορα άλλα κέντρα που θέλουν το κακό και της Ευρώπης και της συγκεκριμένα της Γαλλίας. Μεγάλο στοίχημα για τη Γαλλία. Θεωρώ ότι είχαμε την δοκιμασία με τα κίτρινα γυλαίκα, τώρα έχουμε αυτήν την δοκιμασία. Σημείωσε κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο Μακρόν, δηλαδή σταμάτησαν τα επεισόδια. Είδα ότι μίλησε στο Δημαρχείο της πόλης Πο, νομίζω. Είπε ότι θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να αναλύσουμε σε βάθος τα αίτια αυτής της κρίσης, να προσπαθήσουμε να τα θεραπεύσουμε. Πάντως διάβασα ότι και εκεί τα κόμματα, ο ένας βαράει τον άλλον, δεν έχουν εθνική γραμμή και εθνική δεν θέλουν να συγκροτήσουν μία εθνική άποψη για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Πιθανώς τζογάρουν οι μεν αριστεροί στην δυστυχία αυτών των ανθρώπων, οι δεξιοί ή ακροδεξιοί τζογάρουν και αυτοί στα αντανακλαστικά της κοινωνίας. Φοβάται η κοινωνία και λογικό είναι να φοβάται. Και έτσι δεν υπάρχει ένα εθνικό μέτωπο. Αποδυναμωμένος βγαίνει φυσικά ο Μακρόν από αυτή την ιστορία. Δεν μας συμφέρει εμάς εθνικά, ούτε την Κύπρο ούτε την Ελλάδα. Και είδα για παράδειγμα ότι δέχεται πραγματικά βομβαρδισμό κριτικής, επειδή είπε ότι σκεφτήκαμε να κλείσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ τώρα δεν ξέρω την πραγματική διάσταση, άλλο να βλέπεις από μακριά, άλλο να είσαι εκεί, άλλο να είσαι και μέσα στην αίθουσα επιχειρήσεων, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να φτάσει ο άνθρωπος στο σημείο να πει ότι το TikTok και μια άλλη εφαρμογή είδα και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν το εργαλείο οργάνωσης αυτών. Δηλαδή, ένα κράτος πώς θα αμυνθεί όταν δέχεται επίθεση? Καλό είναι να σκεφτόμαστε και ως πολίτες και ως πολιτικοί τα δικαιώματά μας, αλλά όταν επιτιθέμεθα στο κράτος, το κράτος εκ των πραγμάτων πρέπει να αμυνθεί. Τώρα, ξέρετε, εγώ η ιδεολογία μου είναι κράτος, κρατική είναι η ιδεολογία μου και μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λογικό είναι όταν δέχεται η απειλή είναι αυτά, κάποιες συμπειρές αυτά θα τα εξωτερώσω για να αντιμετωπίσω την απειλή. Πάντως βλέπω ότι ετοιμάζεται ένας νόμος με βάση τον οποίο οι κρατικές αρχές, καταλαβαίνετε ποιες, θα μπορούν να ενεργοποιούν τα κινητά και τις κάμερες των κινητών χωρίς τη συνένεση των χρηστών. Αυτό είναι κάτι που αφορά όλους μας. Δηλαδή, αυτά τα λογισμικά που λέγαμε, τα Predator και τα λοιπά, τα έχουν οι Γάλλοι. Το έχει το γαλλικό κράτος. Και μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανοίξει το μικρόφωνο του κινητού σου να σε ακούει, να ανοίξει και την κάμερα και να βλέπει πού είσαι, προσωπικές στιγμές, τι κάνεις εσύ, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, η ερωμένη σου, εραστή σου, όλα αυτά. Και να φυσικά να βλέπει και άλλα πράγματα, πού κινείσαι και πώς βρίσκονται εκεί. Μάλιστα να σας πω ότι κάποια στιγμή σε μια χώρα ένας φίλος μου ήταν σε μια σύσκεψη και μπήκε μέσα ο διοικητής μιας υπηρεσίας πληροφοριών, τους είπε σε ποιο αεροδρόμιο θέλετε να δούμε τι συμβαίνει. Αν είπε κάποιος, για παράδειγμα νομίζω το Λάγος της Νιγηρίας, κάτι τέτοιο. Και είπε, άνοιξε λοιπόν εκείνη τη στιγμή μπροστά του στην οθόνη τη μεγάλη, άνοιξε μια κάμερα, αυτή δεν φαίνεται καλά, ενός αλλονού, έφερε ένα πρόσωπο στον υπολογιστή, το όνομά του. Θέλω να πω ότι η τεχνολογία πλέον έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που ιδιαίτερα όσοι έχουν smartphone, έξυπνα τηλέφωνα, δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα από τον μεγάλο αδελφό. Εν πάση περιπτώσει, το τι έγινε στη Γαλλία το δούμε και στο τελευταίο θέμα μας, στο βαθμό που αυτό αφορά την Ευρώπη, κυρίως όμως την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι ένα τεράστιο θέμα, εγώ δεν αντιλήφθηκα να απασχολεί την Ελλάδα αυτό το ζήτημα εκεί, με το σκεπτικό ότι αυτό μπορεί να το ζήσουμε και στην Ελλάδα και πρέπει να πάρουμε και κάποια μέτρα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το είδα. Επαναλαμβάνω, δεν τα βλέπω όλα, ούτε τα ξέρω όλα, αλλά με βάση τις προσλαμβάνωσες παραστάσεις που έχω, εγώ δεν είδα να γίνεται κάτι τέτοιο. Πάμε στο
Δεύτερο θέμα μας. Το δεύτερο θέμα μας είναι τι άλλο, αντεπίθεση. Εκεί δεν υπάρχουν καλά μαντάτα, και όταν λέω καλά μαντάτα εννοώ για, όχι μόνο για τους Ουκρανούς, για τους Ουκρανούς ναι δεν υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν καλά μαντάτα και για την διεθνή κοινότητα, για την ανθρωπότητα θα έλεγα. Προσέξτε, η αντεπίθεση δεν πάει καλά. Το δήλωσε σήμερα πάλι ο Ζελένσκι, είπε εγώ ήθελα να την ξεκινήσω πιο πριν την αντεπίθεση, θα είχαμε περισσότερες πιθανότητες, αλλά δεν είχαμε προβλήματα στο πεδίο των μαχών και είχαμε προβλήματα, έλλειμμα οπλικών συστημάτων, δεν μας έδωσαν οπλικά συστήματα. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι αυτή η γραμμή Σουροβίκιν, έτσι λέγεται η αμυντική γραμμή Σουροβίκιν, και είναι περίεργο τώρα, αυτός ο άνθρωπος είναι υπό ανάκριση. Αυτός που έκανε τη γραμμή άμυνας, αυτή που έχει τρεις γραμμές άμυνας, το μέτωπο της άμυνας, αυτός που το οργάνωσε είναι περίεργα πράγματα. Θα τα δούμε αυτά στο τρίτο θέμα. Πάμε λοιπόν, φαίνεται ότι το γεγονός ότι η κατάσταση δεν πάει καλά έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα και στις ΗΠΑ. Μάλλον για φιάσκο πρόκειται, όχι της Ουκρανίας, αυτών που σχεδίασαν όλα αυτά, και γι' αυτό για να το διορθώσουν προβαίνουν αυτή τη στιγμή σε δύο διορθωτικές κινήσεις. Διαβάζω ότι αύριο λαμβάνεται απόφαση πιθανόν ο Biden να εγκρίνει την αποστολή, για να δούμε, ναι, την αποστολή βομβών διασποράς, cluster bombs, στην Ουκρανία. Με αυτές τις βόμβες θεωρούν οι Αμερικανοί επιτελείς ότι είναι πιθανόν να δημιουργήσουν ρήγματα στην αμυντική διάταξη των Ρώσων. Τι είναι οι βόμβες διασποράς? Είναι μεγάλες βόμβες που μέσα τους μεταφέρουν 200 μικρότερες βόμβες, βομβίδια. Αυτές εκρίνεται με έναν τρόπο σε ύψος που έχει ρυθμιστεί πάνω από τον στόχο διασποράς, διασπείρονται και καταστρέφουν. Είναι απαγορευμένες βόμβες, αλλά παρόλα αυτά, επειδή θεωρείται ότι δεν πάει καλά, όπως είπαμε, η αντεπίθεση, ότι θα έχουμε την παροχή. Και ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο όμως, για το οποίο μένει μόνο η υπογραφή του Biden, είναι η αποστολή των πυράβλων ATACMS, που είναι το πιο σύγχρονο βλήμα πυροβολικού των Ηνωμένων Πολιτειών, καλύτερο από τους HIMARS, που τους HIMARS μάλλον τους εξουδετερώνουν με ηλεκτρονικό πόλεμο οι Ρώσοι. Τώρα θα στείλουν τους ATACMS, οι οποίοι έχουν βεληνικές που φτάνουν και 400 χιλιόμετρα και παραπάνω. Είναι στα χέρια των Ουκρανών, θα είναι στα χέρια των Ουκρανών το όπλο με το μεγαλύτερο βεληνικές. Έχουν και κάποια άλλα δικά του σοβιετικής κατασκευής, τα τότσικα νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει απειρχαιωμένα. Αυτό είναι το δυνατό οπλικό σύστημα. Θα αποφασίσει, λέει, αύριο μεθαύριο ο Biden αν θα σταλεί. Δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση, χρειάζεται δική του υπογραφή. Για ποιο λόγο διστάζουν οι Αμερικανοί και ο Biden, για ποιο λόγο δεν τα στείλουν ως τώρα? Γιατί φοβούνται ότι θα χτυπήσουν στόχους στο έδαφος της Ρωσίας οι Ουκρανοί, δεν τους ελέγχουν απολύτως, και αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στις σχέσεις, ένταση στις σχέσεις της Ρωσίας με τις ΗΠΑ. Τώρα, ο Ζελένσκι βρίσκεται στη Σόφια, συναντάται εκεί με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, είπε ότι υπογράφηκε μια κοινή διακήρυξη με την οποία η Βουλγαρία στηρίζει την είσοδο, την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αλλά ο αντικειμενικός σκοπός της επίσκεψης δεν είναι το ΝΑΤΟ, είναι τα οπλικά συστήματα. Εδώ η Βουλγαρία διαθέτει αμυντική βιομηχανία, αξιόλογη αμυντική βιομηχανία, κύριοι, στην Ελλάδα. Έχετε 64 υπουργούς, 63 πόσους. Υπάρχει υπουργός αμυντικής βιομηχανίας? Κάνατε μέχρι και τις γλάστρες τις κάνατε υπουργούς και υφυπουργούς. Ένα δεν μπορούσατε να κάνετε υπουργό αμυντικής βιομηχανίας για να αποκτήσει η χώρα υπόσταση? Γιατί δεν μας λογαριάζει κανένας, και θα δείτε παρακάτω τι εννοώ. Λοιπόν, άρα να υπογράψει συμφωνίες, να πείσει τους Βουλγάρους
δεν θα εμπλακεί το βουλγαρικό κράτος και η βουλγαρική κυβέρνηση, θα τα δώσουν ιδιώτες. Τα όπλα θα τα πουλήσουν, θα είναι εμπορικές συμφωνίες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια πολιτική πράξη. Σας θυμίζω μόνο ότι μια αμυντική βιομηχανία που βρίσκεται στη βορειοανατολική Βουλγαρία για δεύτερη φορά τεινάχθηκε στον αέρα. Και φοβούνται οι Βούλγαροι ότι το έκαναν οι Ρώσοι. Και είχαμε δήλωση για αυτό το θέμα, τη δούμε παρακάτω. Νομίζω της Ζαχάροβα για το θέμα της επίσκεψης του Ζελένσκι στην Βουλγαρία. Επίσης, ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, ο Ρεζνίκοφ, έκανε μία δήλωση στους Financial Times, συνέντευξη έδωσε, και είπε ότι το καλύτερο πεδίο δοκιμής όπλων, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν πίστευα αυτά που διάβαζα. Το καλύτερο πεδίο δοκιμής όπλων, λέει, στον κόσμο είναι η Ουκρανία. Έχουν δοκιμαστεί, αναφέρει συγκεκριμένα όπλα, να μην τα λέω τώρα, συγκεκριμένα οπλικά συστήματα της Δύσης. Λέει, για πρώτη φορά σε συνθήκες πραγματικού πολέμου με τακτικό στρατό απέναντι, δοκιμάστηκαν, λέει, στην Ουκρανία. Προσφέραμε, λέει, τεράστια υπηρεσία στη Δύση και γι' αυτό είμαστε de facto μέλος του ΝΑΤΟ. Και μας χρωστάνε που δοκίμασαν τα όπλα τους οι Δυτικοί. Έχουμε τεράστια συνεισφορά στην ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας της Δύσης και δηλαδή η χώρα καταστρέφεται και εδώ ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, της χώρας που καταστρέφεται, επέρεται για το γεγονός ότι η χώρα του αποτέλεσε το καλύτερο πεδίο δοκιμών των οπλικών συστημάτων της Δύσης. Εσείς βγάλετε συμπεράσματα τώρα. Λοιπόν, ο Ρότζερ Μπόιες είναι ένας Άγγλος δημοσιογράφος, ο οποίος στην εφημερίδα Times του Λονδίνου έγραψε ένα άρθρο και αναφέρεται στην Ουκρανία. Και τι είπε? Λέει ότι έχετε περίπου ένα χρόνο για να τελειώνετε με την Ουκρανία, είτε στα πεδία των μαχών, είτε για να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Εάν δεν γίνει τότε, επειδή έρχεται ο Τραμπ, ξεχάστε την. Είναι μια προειδοποίηση. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε ό,τι λέγεται, γράφεται και πράττουν, πράτεται. Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη πράττουμε, υπάρχει παθητική φωνή του πράττω. Πράττω, δεν νομίζω. Τέλος πάντων, σε ό,τι γίνεται από πλευράς, το γίνεται, υπάρχει. Από πλευράς των Βρετανών να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και ό,τι λέγεται εμπροκειμένου. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα υπολογίζουν όλοι ότι ο Τραμπ θα είναι ο επόμενος πρόεδρος ξανά. Ήδη και ο Ντεσάντης νομίζω το, και το έχει δεχθεί, λέει, είναι πολύ μπροστά μου ο Τραμπ. Αν λοιπόν δεν τον εμποδίσουν, τότε θα αλλάξουν όλα στην Ουκρανία και στα πεδία των μαχών, αλλά και στο θέμα της ένταξης των ΝΑΤΟ. Λοιπόν, μία περίεργη... ένα περίεργο δημοσίευμα είδα πάλι σε σχέση με τη Βρετανία. Λένε οι Βρετανοί ότι υπάρχει πιθανότητα να αποσύρουν τα άρματα Challenger από την Ουκρανία, διότι τα έδωσαν με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, είτε για την αποθήκευσή τους και τη συντήρησή τους, είτε για την έκθεσή τους στο ρωσικό πυροβολικό ή στα ρωσικά πυρά, είτε σε κάθε περίπτωση δεν θέλουν να πέσει αυτό το οπλικό σύστημα στα χέρια των Ρώσων, γιατί αυτό θα συνιστά, υπάρχουν, ξέρετε, τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ένα άρμα μάχης. Δεν είναι απλό ζήτημα. Δεν θέλουν λοιπόν να πέσει στα χέρια. Έχουν ήδη κάποια Λέοπαρτ, τα έχουν στη Μόσχα και τα εκθέτουν οι Ρώσοι. Δεν θέλουν να πέσει στα χέρια των Ρώσων. Δεν ξέρω γιατί γράφτηκε αυτό. Ίσως γιατί είδα ένα βίντεο, είναι το επόμενο θέμα αυτό, με ένα Storm Shadow, ίσως γι' αυτό. Και το τελευταίο, υπάρχουν οι τελικές αναλύσεις για την, και εκτιμήσεις για την πορεία της αντεπίθεσης. Ενώ το κύριο πρόβλημα μέχρι τώρα έλεγαν οι Ουκρανοί αξιωματούχοι ότι είναι τα ναρκοπαίδια, αλλά και η πολύ μεθοδική και καλή οργάνωση της άμυνας, το πεδίο της μάχης από τους Ρώσους, λένε ότι τα έχουμε ξαναπεί, αλλά ιδιαίτερα στο ένα δεν δίνουν μεγάλη βαρύτητα, ότι τα Κάμοφ 52 τους κάνουν μεγάλη ζημιά, εμποδίζουν την πρόοδο της αντεπίθεσης και
τα επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αυτά τα πυρομαχικά τα ντρόν αυτοκτονίες, τα περιφερόμενα πυρομαχικά, τους κάνουν μεγάλη ζημιά, ιδιαίτερα στα... Είδα δε ότι έχουν εξουδετερωθεί και τα γαλλικά, τα άμυχη 10, με πυροβόλο 105 χιλιοστών τροχοφόρα. Αυτά για την Ουκρανία. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο ρωσικό... Λοιπόν, η Ρώση δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας επίσημα της Ρωσίας ότι πύραυλοι Καλίμπρ εκτοξεύτηκαν 10 πύραυλοι, λέει η 7, λέει η Ουκρανική αεράμενα ότι τους κατέριψε. Πάντως έγιναν πλήγματα σε μια ακαδημία εκπαίδευση, στρατιωτική ακαδημία εκπαίδευση, όπου υπάρχουν 800 Ουκρανοί και δυτική τεχνική επιτελής. Έγινε εκεί λοιπόν η πυραυλική επίθεση. Οι Ρώσοι λένε ότι πέτυχαν το στόχο. Οι Ουκρανοί από την πλευρά τους λένε ότι υπάρχουν 3 νεκροί πολίτες, δεν αναφέρονται στις στρατιωτικές. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Λένε οι Ρώσοι ότι χτύπησαν μια ακαδημία εκπαίδευσης. Επίσης, πάλι από ρωσικής πλευράς, είδα ένα βίντεο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τεχνητό, έτσι σηκώνω τα χέρια. Σας λέω τι είδα. Είδα ένα βίντεο όπου μετέφεραν έναν πύραυλο Storm Shadow, αγγλικό, ο οποίος όμως δεν είναι ένας πύραυλος που ξέρετε που εκτοξεύτηκε και έπεσε χωρίς να εκραγεί. Φαίνεται ότι από κάπου τον πήραν. Μπορεί να τον αγόρασαν. Και τον μεταφέρουν, λέει, στα εργαστήριά τους, όπου εκεί εφαρμόζεται η μέθοδος της αντίστροφης μηχανικής, δηλαδή λύνεται βήμα-βήμα, μετά επανασυναρμολογείται και μπορούν πιθανόν να ανακαλύψουν στρατιωτική τεχνολογία που είναι πρωτοποριακή που δεν την έχουν ή να ανακαλύψουν τρόπους για την εξωτερωσή τους στον αέρα. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, εάν το βίντεο ήταν φτιαχτό. Πάντως είδα βίντεο που κουβαλούν ένα Storm Shadow, όπως λένε οι ίδιοι οι Ρώσοι. Ο Πατρούσεφ, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας, δήλωσε ότι η άσκηση Defend Europe 2023, που ήταν η μεγαλύτερη αεροπορική άσκηση του ΝΑΤΟ από ιδρύσεώς του, νομίζω 1.800 έξοδοι αεροσκαφών, είχαν υπολογιστεί 2.000 και έγιναν 1.800, όντως μια μεγάλη. Είπε λοιπόν ότι η απόδειξη αποτελεί ότι σε αυτή την άσκηση έγιναν μεγάλες μεταφορές αεροπορικών μονάδων αλλά και προσωπικού στην Ανατολική Ευρώπη. Επίσης αυτό, το γεγονός αυτό, η διεξαγωγή της άσκησης, αλλά και το γεγονός ότι μεταφέρονται πυρηνικά σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που βρίσκονται κοντά στη Ρωσία, κατά την άποψη του Πατρούσεφ, ότι η Δύση, το ΝΑΤΟ, διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και ότι με τα βήματα αυτά, Defender και πυρηνικά, ότι αυξάνει την ένταση και η Ρωσία από την πλευρά της επιφυλάσσεται να πάρει και αυτή τα δικά της μέτρα. Επίσης ο Πεσκόφ αναφέρθηκε στην επίσκεψη Ζελένσκι στη Βουλγαρία και λέει ο Ζελένσκι δεν φτάνει που κατέστρεψε τη χώρα του, θέλει να καταστρέψει και άλλες χώρες, θέλει να εμπλέξει και άλλες χώρες περισσότερο στον πόλεμο με υπογραφή συμβολίων για όπλα. Στην ουσία απειλεί τη Βουλγαρία τώρα ο Πεσκόφ. Τώρα, είδα ότι στην πόλη Κράσνι Λιμάν, βρίσκεται στο βόρειο μέτωπο, βόρειο ανατολικό, εκεί γίνονται μάχες, εκεί φαίνεται ότι έχουν κάποιες επιτυχίες οι Ρώσοι, εξουδετέρωσαν το πρώτο σουηδικό τόμα, το οποίο θεωρείται ίσως από τα καλύτερα στον κόσμο. Τα Bradley είπαμε ότι το 17-20% το κατέστρεψαν και γι' αυτό εγκρίθηκε η αποστολή 20 Bradley, νομίζω οι Αμερικανοί θα τα ξαναστείλουν, είναι τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Λέω ότι κατέστρεψαν το πρώτο σουηδικό, που είναι το καλύτερο. Η Ζαχάροβα, το NBC αναφέρει, το NBC News αναφέρει ότι είναι σε εξέλιξη μυστικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, προσέξτε, με τη συμμετοχή
Λαυρόφ, λέει το NBC, για την εξεύρεση λύσης στο Ουκρανικό. Να πούμε πάντως ότι αυτό είναι βεβαιωμένο, διότι το δέχθηκαν και οι Ρώσοι, η Ζαχάροβα, ότι υπάρχει ο δημοσιογράφος, ο Γκρέσκοβιτς, του Wall Street Journal, ο οποίος κρατείται στις φυλακές για κατασκοπία. Τον είχαν συλλάβει σε μια πόλη που έχει αμυντικές βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, τον συνέλαβαν εκεί. Έχουν ντοκουμέντα, λένε οι Ρώσοι, ότι έκανε κατασκοπία, και κατά πάσα πιθανότητα, και επειδή είναι σημαντικός αρθρογράφος, Wall Street Journal, και επειδή υπάρχουν στοιχεία εις βάρος του και μάλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επειδή είναι άνθρωπος του κράτους, επαναλαμβάνω, ενδεχόμενα είναι όλα αυτά, δίνουν τεράστια σημασία και ήδη προέβησαν στα πρώτα βήματα που θα οδηγήσουν και στην ανταλλαγή εχμαλώτων. Δηλαδή, ένας Ρώσος που κρατείται στις φυλακές των ΗΠΑ πήρε άδεια η πρεσβεία της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον να τον επισκεφτεί και έδωσαν άδεια και οι Ρώσοι να επισκεφτούν τον Γκρέσκοβιτς. Φαίνεται λοιπόν ότι θα καταλήξουμε εκεί. Αυτό, η σημασία που δίνει η αμερικανική πλευρά, δείχνει ή μάλλον πιθανόν να οφείλεται και στο γεγονός ότι έχουν στοιχεία οι Ρώσοι, εκτός και να τα κατασκεύασαν, αλλά ότι ο δημοσιογράφος έκανε και άλλη δουλειά εκτός από αυτή που δήλωνε. Άρα έχουμε δηλαδή κάποιες επαφές που σε κάτι τουλάχιστον συμφώνησαν. Λέει λοιπόν η Ζαχάροβα, εμείς λέει διαψεύδουμε τις μυστικές συνομιλίες, είναι ψευδείς ειδήσεις, fake news λένε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ίσα ίσα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάνουν τα άλλα βήματα, τα ξέρετε, τα οποία οδηγούν στην αύξηση της έντασης και όχι στις συνομιλίες. Εγώ δεν ξέρω. Γιατί να γράψει το NBC News αυτή την είδηση αν δεν γίνεται κάτι? Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, ο Σοϊγκού συναντήθηκε με τον αναπληρωτή υπουργό άμυνας του Βιετνάμ. Το δημοσίευμα δεν έλεγε πού, αλλά συναντήθηκε μάλλον στη Μόσχα και συζήτησαν τη διεύρυνση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών. Να πάμε τώρα και στο κερασάκι στην τούρτα όσον αφορά τη Ρωσία. Ο Πριγκόζιν επέστρεψε στη Ρωσία. Το δήλωσε ο Λουκασέγκο, ο οποίος παρεμπιπτόντως είπε σε μια συνέντευξη ότι, ξέρετε, εγώ δεν είμαι ο τελευταίος δικτάτορας στην Ευρώπη, ο λαός μου με εξέλιξε, γιατί τον παρουσίαζαν έτσι. Εν πάση περιπτώσει, είπε ότι δεν θα σκοτώσουν τον Πριγκόζιν, επέστρεψε και είχαμε και δήλωση. Νομίζω του Πεσκόφ λέει, εμείς δεν παρακολουθούμε τις κινήσεις του Πριγκόζιν. Κάτι έγινε εκεί ή κάποια ανωτέρα χείρ είπε, παιδιά βρείτε τα, ή ο ίδιος ο Πούτιν, δεν ξέρω. Πάντως ο άνθρωπος ο οποίος κατέριψε με εντολή του, καταρρίφθηκε ένα Ηλιούσιν και 5 ελικόπτερα, νομίζω είχαμε 11, 12, 15 νεκρούς, κάτι τέτοιο. Ιδιαίτερα δε το Ηλιούσιν θεωρείται σύμφωνα με δυτικούς μεγάλη απώλεια για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, γιατί ήταν ένα υπτάμενο διοικητήριο, από εκεί μπορούσαν να διοικήσουν πόλεμο, που ένα πολεμικό μέτωπο. Λοιπόν, επίσης το ρούβλι δέχεται επίθεση. Έχει χάσει, η συναγματική του αξία είναι σε πτώση, δέχεται επίθεση. Οι Ρώσοι λένε ότι να μας χτυπάτε το ρούβλι. Έτσι είναι ο κόσμος. Αν δεν έχεις πάρει μέτρα, γίνονται αυτά. Λοιπόν, αυτά και με την Ρωσία, ο Πριγκόζιν πίσω στη Ρωσία. Αυτό και αν είναι είδηση. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα. Η κυρία Γελέν, υπουργός οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τώρα που μιλάμε είναι στο Πεκίνο. Δηλαδή, επισκέφτεται το Πεκίνο, 6, 7 και 8 και 9 μου φαίνεται, μέχρι 6 με 9 κάτι τέτοιο θα μείνει εκεί, που σημαίνει ότι έχει ατζέντα.
θα συναντηθεί νομίζω με τον Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό Οικονομικών φυσικά. Δεν θα την δεχθεί ο Xi Jinping, είναι και αυτό ένα μήνυμα. Από ό,τι διάβασα, είδα στην ατζέντα της πολλά, θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσουν οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. Εκεί οι Κινέζοι είδα ότι επέβαλαν ορισμένες κυρώσεις σε κάποιες αμερικανικές εταιρείες. Στη λογική της αμοιβαιότητας. Ένας από τους λόγους που είναι εκεί η Γελέν είναι μάλλον και αυτός. Ζήτησε να αρθούν οι κυρώσεις για αυτές τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες. Γιατί στις ΗΠΑ και στις ΗΠΑ οι εταιρείες καθορίζουν την πολιτική των χωρών. Και δεν είναι κακό αυτό. Καλό είναι. Μακάρι να ήταν τα συμφέροντα των εταιρεών, που από τα συμφέροντα των εταιρεών, προσέξτε, υπό την προϋπόθεση ότι από αυτά θα εξαρτάται και η εθνική οικονομία, αλλά και των εργαζομένων, έτσι. Δεν είμαστε με το κεφάλαιο, με τους εργαζομένους είμαστε. Αλλά για να υπάρχουν εργαζόμενοι πρέπει να υπάρχουν και εταιρείες. Εντάξει, δεν είπαμε, δεν είμαστε οικονομολόγοι, αλλά κοινή λογική έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι εκεί από τη μια μεριά, όπως είπαμε χθες, οι Κινέζοι διαραίουν αυτό το πολύ σημαντικό το σενάριο ΖΙΤΑ, που μιλάει για παγκόσμιο πόλεμο. Μιλάει για δισεκατομμύρια νεκρούς και μιλάει για μεταφορά του πολέμου στο έδαφος των ΗΠΑ. Συγγνώμη τώρα, αυτό όσοι παρακολουθούμε τα πράγματα, εγώ από το 1991 παρακολουθώ καθημερινά, θα έλεγα σε επαγγελματική βάση, καθημερινά τα τεκτενόμενα. Εντάξει, δεν είχαμε στραμμένη την προσοχή μας στην Κίνα, γιατί δεν χρειαζόταν τότε. Τώρα χρειάζεται. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Διαρροή, είναι μια διαρροή σχεδίου εσκεμμένη. Τι θα πει σενάριο ζήτα. Σενάριο ζήτα σημαίνει υπάρχει τέτοιο σχέδιο επιχειρησιακό. Και ενώ λοιπόν διαρρέει αυτό, σκόπιμα το διέρευσαν. Για να δείξουν στη Γελέν ότι εμείς θα αντισταθούμε. Εν πάση περιπτώσει είναι σημαντική, με δεδομένο ότι η Κίνα απέκτησε τη δύναμή της ακριβώς επειδή οι ΗΠΑ την χρησιμοποίησαν από τη δεκαετία του 90 ως μία απέραντη βιομηχανία με φτηνό εργατικό δυναμικό που την τεχνογνωσία και τα κεφάλαια τα έδωσαν οι Αμερικάνοι. Αυτό λοιπόν, δηλαδή το αμερικανικό οικονομικό θαύμα στηρίχτηκε στη φθηνή παραγωγή, σε ένα πειθαρχημένο λαό, σε ένα οργανωμένο κράτος, όπου η διαφθορά δεν αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη, την οικονομική, για την παραγωγή και τη βιομηχανική παραγωγή. Τα χρησιμοποίησαν όλα αυτά οι Αμερικανοί, έφερναν λοιπόν φθηνά προϊόντα και έτσι αναπτύχθηκε η οικονομία τους. Έτσι έγινε. Όμως τι έκαναν οι Κινέζοι, υπέκλεψαν την τεχνολογία που τους έδιναν στα εργοστάσια και σταδιακά, με εξαίρεση την υψηλή τεχνολογία που ακόμα κρατούν τα σκύπρα ΗΠΑ, σε πολλούς τομείς είναι τα προϊόντα τους εφάμιλα, προσέξτε τα κινέζικα, από κινέζικες εταιρείες, όχι αμερικανικές που εδρεύουν στην Κίνα, είναι εφάμιλα των δυτικών και των αμερικανικών. Άρα έγινε, εκεί έσκαψαν το λάκκο τους, όμως παρόλα αυτά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το είπε προχθές και ο διοικητής της CIA, δεν μπορεί να γίνει βίαιη αποκοπή της Αμερικής από την Κίνα σε οικονομικό πεδίο. Αυτή λοιπόν είναι στρατηγική σημασία η επίσκεψη της Γελέν για να καθορίσουν την στρατηγική διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης οικονομικής και εμπορικής στο μέλλον, με δεδομένο ότι υπάρχουν τα σοβαρότερα προβλήματα με την Ταϊβάν, πολιτικά προβλήματα, γεωπολιτικά προβλήματα, γεωπολιτικός ανταγωνισμός. Με δεδομένο αυτό θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει η Γελέν στην επίσκεψή της και ό,τι βρούμε και ό,τι διαβάσουμε θα το μεταφέρουμε εδώ. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα που είναι δεν θα μας αρέσουν αυτά που θα πούμε τώρα. Αύριο νομίζω μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη ο Ζελένσκι. Από τη Βουλγαρία μάλλον θα πάει στην Κωνσταντινούπολη. Και εκεί θα συναντηθεί, εκτός και αν πήγε σήμερα τώρα γιατί είμαι και
ο λόγος για να συζητήσει με τον Ερντογάν το θέμα της συμφωνίας για τα σιτηρά. Εδώ για να θυμίσουμε πάλι, με την διαμεσολάβηση Ερντογάν επιτεύχθηκε συμφωνία Ηνωμένων Εθνών, Τουρκίας, Ρωσίας και Ουκρανίας για την ασφαλή μεταφορά διαθαλάσσης των σιτηρών από τα λιμάνια της Ουκρανίας στις διεθνείς αγορές. Η συμφωνία αυτή έχει λήξει. Οι Ρώσοι τα έχουν στυλώσει, λένε δεν την ανανεώνουμε, δεν μπορεί να υπάρχει ασφαλής αναχώρηση και πλούς των πλοίων στον Εύξεινο Πόντο, διότι δεν υπογράφω τη συμφωνία. Ο Ζελένσκι πήγε στον Ερντογάν λοιπόν για να του πει μέχρι πού μπορεί να υποχωρήσει η Ουκρανία για να επιτευχθεί συμφωνία. Και προσέξτε, ο κύριος Μπλίνκεν τηλεφώνησε τον κύριο Φιντάν και του ζήτησε και αυτός να συμβάλλει από την πλευρά του ούτως ώστε να έχουμε συμφωνία. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Τουρκία πατάει σε δύο βάρκες και όλοι περιμέναμε κάποια στιγμή θα τιμωρηθεί, δεν γίνεται, αυτά λέγαν όλοι. Και λέγαμε εμείς, ρε παιδιά, συγγνώμη, αυτό το ρόλο γιατί να μην το παίξει η Ελλάδα, το μεσολαβητή. Είμαστε ορθόδοξη χώρα. Η Ουκρανία είναι ορθόδοξη, η Ρωσία είναι ορθόδοξη. Είμαστε στο ΝΑΤΟ, οκ, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οκ, και η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ. Και είναι υποψήφια προς ένταξη στον. Πώς κρατάει άλλη πολιτική και εμείς δεν κρατάμε, γιατί να μην είμαστε εμείς και να γίνουμε πρόβλημα στη σύγκρουση όπως γίναμε. Γιατί να μην είμαστε εμείς ο μπαλαντέρ, ο διαμεσολαβητής και να είναι ο Ερντογάν και ο Φιντάν. Λοιπόν, αυτό ήθελα να το αναφέρω. Κρατήστε στο κεφάλι σας, αναλύστε το για να δούμε ποιος είναι τελικά στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τίποτα άλλο, εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο, έτσι. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Ο έκτος στόλος, ξέρετε, το πεδίο δράσης του είναι η Μεσόγειος. Ο πέμπτος στόλος είναι ο Περσικός κόλπος. Έχει νομίζω 12-13 στόλους έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που έχουν αποστολή οι στόλοι αυτοί στις θάλασσες του κόσμου, ελέγχουν όλο τον κόσμο. Γι' αυτό έλεγα πάντα, μέχρι να αρχίσει να αναπτύσσει η Κίνα αυτό το αξιόλογο πολεμικό ναυτικό, ότι δεν μπορεί καμιά χώρα δεν μπορεί καμία χώρα να αμφισβητήσει την παγκόσμια ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακριβώς επειδή καμία χώρα δεν έχει έναν τέτοιο στόλο που να καλύπτει όλες τις θάλασσες. Με υποβρύχια, αεροπλανοφόρα, αντιτορπιλικά, όλα αυτά έχουν βλήματα τα οποία μπορούν να καλύψουν όλο τον κόσμο και κάποια αυτά και πυρηνικά όπλα. Ο πέμπτος στόλος λοιπόν εκεί, εντάξει, και βλέπουμε ότι αυτό ανατρέπεται τώρα. Η Ρωσία έχει ισχυρά υποβρύχια και αυτά τα Poseidon που είναι υποβρύχια μη επανδρομένα, βόμβες είναι στην ουσία που μπορούν να καταστρέψουν τα πάντα από ό,τι λένε. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι κλονίζεται η παντοκρατορία των Ηνωμένων Πολιτειών στη θάλασσα. Ο πέμπτος στόλος λοιπόν είναι στον Περσικό κόλπο. Εκεί δύο δεξαμενόπλια δέχτηκαν επίθεση από τους φρουρούς της Επανάστασης για να τα καταλάβουν. Τελικώς παρενέβη ο πέμπτος στόλος, γι' αυτό ανέφερε για τον πέμπτο στόλο, και μάλιστα το ένα δεξαμενόπλιο, μιλώ για 300 τώρα, τεράστιο, μαζί με το φορτίο, μπορεί να έκανε και μισό δις η αξία του. Μπορεί να έκανε και μισό δις, μιλώ για τεράστιο. Είναι ελληνόκτητο, ελληνικής πλειοκτησίας. Είδα κάποιες φωτογραφίες που δέχθηκε και πειρά. Παρενέβη ο πέμπτος στόλος λοιπόν και σώθηκε. Τι συμβαίνει εκεί? Λέει ότι υπάρχει δικαστική απόφαση Ιρανικού δικαστηρίου για να τα πιάσουν αυτά τα καράβια και να κάνουν διαπραγματεύσεις. Τελικώς σώθηκε. Από ό,τι ξέρω, υπάρχει ένα ζήτημα. Το Ιράν έδινε με ευνοϊκούς όρους στην Ελλάδα πετρέλαιο. Τι σημαίνει ευνοϊκούς όρους?
χωρίς εξασφαλίσεις και χωρίς letter of credit. Δηλαδή δεν υπήρχε για να ξεκινήσει ένα φορτίο και να φτάσει σε ένα λιμάνι, πριν ξεκινήσει πρέπει να, με το letter of credit είναι σαν να καταθέτεις τα λεφτά σε μια τράπεζα η οποία εγγυάται στον πολιτή ότι όταν φτάσει το φορτίο υπογράφει και αμέσως τα λεφτά πάνε στον, όταν φτάσει στον αγοραστή, πάνε στον πολιτή. Το Ιράν λοιπόν καταπάτησε αυτή την εμπορική αρχή γιατί πίστεψε στην Ελλάδα και μας έδωσε πετρέλαιο που τώρα η αξία του φτάνει νομίζω το 1,5 δις και παραπάνω με τους στόχους. Εμείς λοιπόν είτε λόγω των κυρώσεων μάλλον δεν τα δώσαμε αυτά τα λεφτά στο Ιράν. Και τώρα αυτά, μάλιστα έχουν γίνει και κάποιες λαθροχειρίες σε αυτή την υπόθεση. Έχει η Ελλάδα λέει ότι, τέλος πάντων, υπάρχει ένα ζήτημα εκεί και κατά πάσα πιθανότητα αυτό επικαλούνται και πήγαν να πιάσουν το ελληνόκτητο. Να θυμίσουμε ότι με άλλα δύο τάγκερ είχε γίνει πάλι η ιστορία, τελικά τα κράτησαν πόσους μήνες εκεί, ζημιά δεκάδων εκατομμυρίων οι εταιρείες, έγιναν κάποιες διαπραγματεύσεις, είχαμε πιάσει και εμείς ένα με εντολή της ΗΠΑ. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να έχει καλές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόσμου και με το Ιράν. Όπως άλλες φιλικές χώρες, το Ισραήλ, η Αμερική, έχει καλές σχέσεις με χώρες οι οποίες δεν έχουν καλές σχέσεις με την Ελλάδα, απειλούν την Ελλάδα, εν προκειμένα με την Τουρκία, έτσι και η Ελλάδα πρέπει να κατακτήσει αυτό το δικαίωμα, να διατηρεί καλές σχέσεις με χώρες που δεν έχουν καλές σχέσεις με Αμερική, το Ισραήλ ή όποιος. Δεν γίνεται δηλαδή, επειδή είναι αυτή, επειδή το Ιράν απειλεί μια χώρα, το Ισραήλ, να μην έχουμε εμείς καλές σχέσεις με το Ιράν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και υπόψη ότι από τα στενά του Ορμούζ, όπου έχουν γίνει όλες αυτές οι επιχειρήσεις των φρουρών της Επανάστασης, περνάει το 20% του πετρελαίου της ανθρώπου, της γης ολόκληρης. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω και για το Ιράν. Πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι, ξέρετε, δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, ιδιαίτερα για τον πρώτο. Ο πρώτος ξεκίνησε με την Αυστρο-Ουγγαρία, με τον θάνατο του, πώς τον λέγαν, τον διάδοχο. Δεν θυμάμαι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, η Αυστρο-Ουγγαρία είχε, ο Μέτερνιχ είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Βαλκανική. Ξέσπασε ο πόλεμος, καταστράφηκε η Ευρώπη, είχαμε την κοινωνία των εθνών, την συνθήκη των Βερσαλιών, η οποία προετοίμασε στην ουσία το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, πάλι η Γερμανία εδώ στη Βαλκανική. Τώρα λοιπόν τι γίνεται. Διαβάζω, αυτό μου είχε ξεφύγει, ότι υπάρχει η πρωτοβουλία του Βερολίνου, κάπως έτσι το λένε, όπου στην οποία συμμετέχουν 6 χώρες της Βαλκανικής, δηλαδή Αλβανία, Κωσυφοπαίδιο, Σερβία, Μαυροβούνιο, Σκόπια και ποια άλλη. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι 6 χώρες. Και στόχος είναι να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενσωμάτωσή του στη Δύση. Είδα λοιπόν ότι παίζει η Γερμανία ένα παιχνίδι πάλι στην, όπως έκανε η Αυστρο-Ουγγαρία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως έκαναν οι Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα η Γερμανία παίζει ένα παιχνίδι στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στα Δυτικά Βαλκάνια. Ο Ράμα συναντήθηκε με τον επισκέφθηκε τα Σκόπια και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων. Και προσέξτε, κοινή στρατηγική για να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδα δε ότι ο Ράμα κάπου στην Ευρώπη έγινε δεκτός εκεί πέρα, αγκαλές, φιλιά. Δηλαδή, συγγνώμη, κρατείτε ο Μπελέρη. Η Ελλάδα έπρεπε να έχει στείλει επιστολή σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δηλώσει τις θέσεις της ότι αυτό αποτελεί μία πράξη η οποία
την οποία η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί και να δηλώνουμε από τώρα ότι, η Ελλάδα θα βάλει βέτο για την είσοδο της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή όλη η χλιαρή αντιμετώπιση δώσε θάρρος στο χωριάτη να σ' ανέβει στο κρεβάτι. Πάει στα Σκόπια για να κάνει κοινή στρατηγική για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν το πήρε το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να μπει. Δηλαδή, λαιλατή τις περιουσίες των Ελλήνων στη Βόρεια Ήπειρο. Βάζει εκλεγμένο δήμαρχο μέσα. Ποιος? Τώρα μην πω και τα υπόλοιπα. Και λέει, εγώ θα πω και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνει κοινή στρατηγική, ανοιχτά τα τηλέφωνα με το Βερολίνο. Και όταν έρθει η στιγμή, αφού τώρα που μας φυλάκισε το δήμαρχο, δεν κάνουμε κάτι. Όταν έρθει η στιγμή, θα πούμε να βάλουμε βέτο. Και θα μας ακούσει κανένας? Δηλαδή, δεν διδασκόμαστε από τη Βουλγαρία, που έστειλε σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις δικαιολογητικές της σκέψεις, γιατί δεν πρόκειται να πει ναι στην είσοδο των Σκοπίων για τη βουλγαρική γλώσσα, για τη μακεδονική γλώσσα, που δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Και δεν πίεσε κανένα στην Βουλγαρία. Κάτι πήγαν να κάνουν οι Γάλλοι, αλλά για να υποχωρήσουν οι Σκοπιανοί, όχι να υποχωρήσουν οι Βούλγαροι. Γιατί δεν το κάνουμε λοιπόν τώρα? Λοιπόν, αυτό. Που είμαστε εδώ. Ναι, και μια που είμαστε στην περιοχή και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, να πούμε ότι ο Ερντογάν, προσέξτε, ο Ερντογάν που όταν πήρε την εξουσία με πραξικόπημα πριν από 10 χρόνια ο Σίση, επειδή έβαλε στη φυλακή τα μέλη της, τον Μόρση και τα μέλη της Μουσουλμανικής Αδερφότητας, πήρε τη Μουσουλμανική Αδερφότητα στην Κωνσταντινούπολη. Τους έδωσε τηλεοπτικούς σταθμούς, όχι έναν, ενώ δορυφορικούς, έτσι, παγκοσμίως. Ιστοσελίδες και τα λοιπά μέσα, άδειες παραμονής και φυσικά και υπηκότητα σε κάποιους. Και κατήγγειλε τον Σίση ως δικτάτορα, με διάφορους χαρακτηρισμούς υβριστικούς. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον κατήγγειλε, παρόντος του Σίση, και όταν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έδωσε γεύμα επίσημο, ο Ερντογάν δεν πήγε επειδή θα ήταν εκεί ο Σίση. Τώρα ξέρετε που φτάσαμε. Είναι αυτό που λένε οι Τούρκοι, νέρτε νέρε, που ήμασταν και που πάμε. Προσκάλεσε τον, δεν πήγε ο ίδιος. Για να πας σε μια χώρα πρέπει να σε προσκαλέσουν. Προσκάλεσε επίσημα τον Σίση να επισκεφτεί την Τουρκία. Και ο Σίση θα επισκεφτεί τώρα αυτόν τον μήνα. Είμαστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι? Εδώ θα έχουμε πιθανόν ανατροπές. Δεν πιστεύω, δεν είναι εύκολο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν παλιά κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η Αίγυπτος. Έχουν ισχυρούς δεσμούς. Έχουν το Ισλάμ. Από ό,τι μου έλεγε φίλος πολιτικός που συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει, είναι ισχυρή ακόμα η Μουσουλμανική Αδερφότητα της Αιγύπτου, και αυτή ήταν το μεγάλο πρόβλημα στην οριοθέτηση με, την Ελλάδα, δηλαδή μας έκαναν μια κολοβή οριοθέτηση μέχρι τον 28ο και με μειωμένη επίρρεια στην Κρήτη. Καλά, αν έχει αναγνωρίσει η Ελλάδα, κύριε Δένδια, μειωμένη επίρρεια στην Κρήτη, περιμέναμε να μας αναγνωρίσουν πλήρη επίρρεια στο Καστελόριζο? Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, τα μάτια μας ανοιχτά και σε αυτή τη συνάντηση. Η πρεσβεία μας στην Άγκυρα, 24ωρη βάρδια να παρακολουθήσει τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, που είναι Ερντογάν. Λοιπόν, αυτό θα το διαβάσω, γιατί είναι ένα θέμα που θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω. Είναι ένα θέμα σοβαρό, για να μην κάνω και κανένα λάθος. Προσέξτε. Συνάντησε Ερντογάν με τον Σουηδό Πρωθυπουργό τη Δευτέρα. Δευτέρα έχουμε 10, 11 και 12, Τρίτη και Τετάρτη αρχίζει η Σύνοδος Κορυφής. Άρα πριν τη Σύνοδο Κορυφής. Ο Γιάνς Στόλτεμπεργκ διεμήνυσε ότι η Σουηδία έχει κάνει ό,τι απαιτείται για να ενταχθεί στη συμμαχία. Υπόψη ότι δικαστήριο καταδίκασε για πρώτη φορά Κούρδο στη Σουηδία
επειδή μάζευε λεφτά για να ενισχύσει το ΠΚΚ. Για πρώτη φορά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ο εκτουρκισμός της Σουηδίας. Είναι η ντροπή της Ευρώπης αυτό που συμβαίνει. Σε ανθρώπους που έχουν ματωμένα τα χέρια τους με αίμα αθώων ανθρώπων, σε ανθρώπους υποχωρούν, ο Φιντάν που έχει απαγάγει 250 καθηγητές, δικαστές και τα λοιπά, τους βίασαν, τους μερικούς τους σκότωσαν, τώρα είναι συνομιλητής του κυρίου Μπλίνκεν, να τον χαίρεστε κύριε Μπλίνκεν, να τον χαίρεστε του συνομιλητή σας. Ο δε Ερντογάν, τώρα πρωταγωνιστής στο Βίλνιος. Λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Στόλτεμπεργκ, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες ότι θα συγκαλέσει τη Δευτέρα συνάντηση Ερντογάν-Κρίστερσον, είναι ο Σουηδός Πρωθυπουργός. Η ένταξη της Σκανδιναβικής χώρας στο ΝΑΤΟ είναι κοντά, τόνισε, μετά από μια συνάντηση που είχε με αντιπροσώπους από Τουρκία, Σουηδία και Φινλανδία. Έκαναν ό,τι είχαν κάνει στη Μαδρίτη, το έκαναν τώρα πάλι. Η φόρμουλα ποια είναι? Η Τουρκία θα πει ναι, θα. Αλλά λέει τώρα δεν προλαβαίνω να το περάσω από τη Βουλή. Στα λόγια θα δίνει ελπίδες για να συνεχιστεί το παζάρι μετά και να την πληρώσει η Κύπρος και η Ελλάδα. Εντάξει, πάμε. Ο Γιάννης Στόλτεμπεργκ διαμήνυσε ότι η Σουηδία έχει κάνει ό,τι απαιτείται για να ενταχθεί στη συμμαχία και ότι η Σουηδία θα ήταν μεγάλο πλεονέκτημα για το ΝΑΤΟ. Θα είμαστε όλοι πιο δυνατοί με τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ, σημείωσε. Η Τουρκία, η Σουηδία, η Φινλανδία και το ΝΑΤΟ συμφωνούν ότι η πλήρης ένταξη της Σουηδίας είναι προς το συμφέρον ασφάλειας όλων των συμμάχων, είπε ο Στόλτεμπεργκ. Ελπίζουμε και να ζητούμε μια θετική απόφαση την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Σουηδός Υπουργός Εξωτερικών Τόμπιας Μπίλστρομ σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες. Ο Ερντογάν υποστηρίζει ότι η Σουηδία φιλοξενεί μέλη μαχητών του ΠΚΚ, τους οποίους κατηγορεί για οργάνωση διαδηλώσεων και χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων. Ήρθε η πρώτη ποινή. Η Σουηδία υπόψη. Είδα καινούργια απόφαση ενός ανωτάτου οργάνου του Βελγίου που είναι για τα θέματα τρομοκρατίας και τα λοιπά, που τι δηλώνει? Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το ΠΚΚ είναι το σωστό, δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, δεν έχει κάνει καμία ενέργεια στο Βέλγιο που να απαιτεί την εθνική ασφάλεια του Βελγίου για να το χαρακτηρίσουμε τρομοκρατική οργάνωση, και ο χαρακτηρισμός τους είναι πολιτική πράξη από άλλες χώρες, πλην Τουρκίας. Η Τουρκία σε ό,τι θέλει. Γιατί η Αμερική έχει αναγνωρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση? Υπόψη ότι η Ρωσία δεν το αναγνώρισε ποτέ ως τρομοκρατική οργάνωση. Και η Ελλάδα συντάσσεται με τις νατοϊκές. Πάμε. Η Σουηδία έχει δηλώσει ότι έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις που συμφωνήθηκαν στις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένες της εισαγωγής ενός νέου νομοσχεδίου που καθιστά παράνομο το να είσαι μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης. Νέο νομοσχέδιο. Την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ περιμένει με ανυπομονησία ο πρόεδρος, τον είπα, Τζο Μπάιντεν, όπως δήλωσε στη διάρκεια της συνομιλίας που είχε με τον Σουηδό Πρωθυπουργό Κρίστερσον στο Λευκό Οίκο. Όλα αυτά υπόψη στην πλάτη μας γίνονται, θα το δείτε. Μετά τη συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν, ο Σουηδός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε πολύ ισχυρή υποστήριξη για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Δήλωσε επίσης ότι ο Ουάσιγκτον και η Στοκχόλμη συμφωνούν πως η σύνοδος στο ΝΑΤΟ στο Βίλνιος είναι η κατάλληλη στιγμή για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Και οι δύο συνειδητοποιούμε ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιος σε μια εβδομάδα είναι μια πολύ κατάλληλη στιγμή για να ολοκληρωθεί αυτό. Αλλά και οι δύο γνωρίζουμε επίσης ότι εναπόκειται αποκλειστικά στην Τουρκία να λάβει δικές της αποφάσεις, είπε ο Κρίστερσον. Την ίδια στιγμή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν παρότεινε σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με το Φιντάν την κυβέρνηση στην Άγκυρα να ταχθεί υπέρ της ένταξης της Σουηδίας. Υπάρχουν αμφιβολίες κατά πόσον η Τουρκία θα άρει εγκαίρως. Δεν θα την άρει. Εδώ θα σας πω και το τελευταίο για να πάμε και στο τελευταίο θέμα. Προχτές ο Φιντάν με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό τα είπαν, και ξέρετε τι είπε ο Ούγγρος Πρωθυπουργός? Λέει, όσο λέει όχι η Τουρκία στην ένταξη της Σουηδίας, εμείς από αλληλεγγύη θα λέμε και εμείς όχι. Έχετε καταλάβει ότι η Ουγγαρία είναι ο δούριος ύπος της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτό το έχουμε καταλάβει. Και το λέω αυτό για κάποιους που θαυμάζουν τον Όρμπαν. Εντάξει. Δεν λέω, μπορεί κάποια πράγματα που κάνει για την οικογένεια και αυτά να είναι σωστά. Εντάξει. Είπαμε, μην διαλύσουμε τις χώρες μας, γιατί είναι και το επόμενο χώρο. Είναι σωστά. Αλλά δεν μπορούμε
να μην βλέπουμε ότι είναι και ο δούριος ύπος της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί αυτό να το βρούμε μπροστά μας ή τα άλλα αντιδημοκρατικά που κάνει. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Λοιπόν, το τελευταίο θέμα είναι η εθνική διάσταση για την Ελλάδα και την Κύπρο αυτών που συνέβησαν στην Γαλλία. Ακούστε. Καταρχάς το ότι δεν έγινε κανένα επεισόδιο στην Ελλάδα, έστω και μια διαδήλωση 10 ατόμων για αυτά που συνέβησαν στη Γαλλία ή που κάηκε το Κοράνι στη Σουηδία, είναι θετικό. Δηλαδή φαίνεται ότι τουλάχιστον ακόμα δεν έχουμε ριζοσπαστικοποιημένες ομάδες μουσουλμάνων στην Ελλάδα ή δεν πήραν πράσινο φως για να κάνουν κάτι. Το είδαμε όμως στην Κύπρο. Στην κατεχόμενη Κύπρο. Ενώ στο νησί είναι κατεχόμενο στο 37% στις ελεύθερες περιοχές, αλλά είναι ένα νησί κατεχόμενο, έτσι. Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει η Ελλάδα, τα έχουμε πει, ξέρετε, είδαμε έκπληξη προχθές. Έχουμε εκδώσει ένα βιβλίο Εθνική Ασφάλεια του Πικραμένου και του Κουκάκη. Και εκεί λέμε τα περί εθνικής ασφάλειας, πόσο σημαντικό είναι η έννοια της εθνικής ασφάλειας να υπάρχει και στην Ελλάδα, όχι μόνο σαν Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, να υπάρχει η έννοια αυτή σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής ζωής της χώρας και της κοινωνικής. Εθνική ασφάλεια. Ξέρετε τι είδα προχθές? Ότι στο Ισραήλ έχουν Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας. Άλλο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, άλλο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Έχουμε αποφασίσει ποια Ελλάδα θέλουμε. Είναι σήμερα 2023. Έχουμε αποφασίσει ποια Ελλάδα θα είναι το 2030, το 2040, το 2050. Ο Ερντογάν κάνει το 2071, δεν θα ζει, αλλά βάζει τώρα τις ράγες για να φτάσει στο 2071. 1000 χρόνια μετά την είσοδό του στην Ανατολία. Εμείς έχουμε καμιά στρατηγική να κάνουμε τα επόμενα 5, 10, 20 χρόνια. Να καθίσουν, να συζητήσουν και εν πάση περιπτώσει μπορεί να υπάρχει και η κλειστή απόρριτη σύσκεψη στην σύνοδο της Βουλής να συζητήσουν πού πάει αυτή η χώρα. Πόσους ξένους θα πάρουμε, από ποιες χώρες θα είναι οι ξένοι, από ποιες θρησκείες, ποια είναι η κατάσταση σήμερα, ξέρει κανένας? Διότι ακούω διάφορα από υπεύθυνα χείλη, όχι από τα πεζοδρόμια, μου λένε δεν ξέρουμε πόσους ξένους έχουμε στη χώρα. Ρε παιδιά, εντάξει, αλλά δεν πρέπει να ξέρουμε και τα θρησκεύματά τους και αυτά? Προσέξτε, όχι για το αν κάνω την προσευχή τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά για λόγους εθνικής ασφάλειας. Αυτά που έγιναν στη Γαλλία θα απασχολήσουν κανέναν? Θα πάνε 2-3 άνθρωποι στη Γαλλία να μιλήσουν με τις υπηρεσίες πληροφοριών εκεί, όλες τις υπηρεσίες, την κοινωνική υπηρεσία, όλους, να πάρουν τα διδάγματα πώς, για ποιους λόγους καταρχάς οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, πώς κινήθηκαν, ο ξένος δάκτυλος, οι μηχανισμοί, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάτι. Ποια Ελλάδα θέλουμε λοιπόν? Το ξέρουμε? Μήπως θα έπρεπε να κάνουμε κάτι? Πέστε μου αν έχετε δει ένα άρθρο, διότι όλα αυτό είναι, τα άρθρα είναι δηλωτικά, το τι συζητάτε σε επίπεδο εθνικό, στα κόμματα, στα πανεπιστήμια. Έχετε δει ένα άρθρο για αυτό το θέμα? Και ο λόγος για τον οποίο διάλεξα να είναι αυτό το τελευταίο θέμα είναι ακριβώς αυτός. Μήπως κάποιοι ακούσουν τίποτα από αυτά που λέμε, βάλουν κάτω το στυλό και το μολύβι και το χαρτί, να καθίσουν να σχεδιάσουν τίποτα, να δουν τι έγινε στη Γαλλία, να δουν τι μπορεί να γίνει πιθανότητα. Να σας πω κάτι, δηλαδή συγγνώμη, εσείς άμα ήσασταν Ερντογάν και είχε στείλει η Τουρκία, είδατε πώς τους έστελνε στις Καστανές? Ήταν εκεί η στρατοχωροφυλακή, ήταν εκεί η τουρκική αστυνομία και λειτουργούσε στην ουσία ως το πυροβολικό των επιτιθεμένων. Δηλαδή έριχνε δακρυγόνα στις ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας. Θα θυμάστε, έτσι. Συγγνώμη,
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τους στέλνει ο Ερντογάν, που έχουν μείνει στην Τουρκία κάποιοι μήνες, χρόνια, δεν έχουν τηλέφωνα, δεσμούς κτλ. Κάποια στιγμή που θα εξυπηρετεί τον Ερντογάν, δεν θα κάνει ο Ερντογάν ένα τηλέφωνο ή σε 50, 200, 500 άτομα, παιδιά, πάμε. Λοιπόν, άρα ο τίτλος είναι, ξέρουμε τι Ελλάδα θέλουμε. Ποια Ελλάδα θέλουμε, τι Ελλάδα θέλουμε, ποια Ελλάδα θα έχουμε το 2030, το 2040, το 2050. Ξέρουμε. Λοιπόν, αυτά, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.